Δίπλα μας είναι η κυρία Γιάννα Παπαδάκου, η συνάδελφος. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννα. Για το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, το σκάνδαλο με τα δίκρα κυνηγικά. Και από ό,τι φαίνεται έχει εξέλιξη. Έχει εξελίξει αυτό το πράγμα. Τι εξελίξει πούμε... τη γιατρό που την αναζητούσαμε τόσες εβδομάδες. Η οποία δεν είχε χαθεί. Και όχι μόνο, όχι μόνο, δεν ήταν σπίτι της, παιδιά. Επειδή είμαι σε θέση τώρα να ξέρω. Βεβαίως δεν ήταν σπίτι της. Μάλιστα υπήρχε ανησυχία στους οικείους εκεί. Δεν λέω για τη μητέρα, για τη μητέρα. Ναι, μου μίλησε και η μητέρα φαίνεται ότι από την αρχή ήταν ενήμερη για την πορεία. Βεβαίως δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό. Έτσι, είναι συγγενής πρώτου βαθμού. Δεν την είχε δηλώσει ως εξαφανισμένη. Λοιπόν, τη δήλωσε ως εξαφανισμένη πράγματι. Μάλιστα πήγε και στον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χαρμανίδη, και του πήγε τις σφραγίδες που είχε τα προσωπικά της αντικείμενα, δηλαδή μέσα στην τσάντα της ήταν αυτά, σφραγίδες του νοσοκομείου με τις οποίες συνταγογραφούσε, και του πήγε επίσης και βιβλιάρια ασθενών. Έχω μια αναφορά εδώ στα χέρια μου, ένα χαρτί που δείχνει ότι όλα αυτά τα προσκόμισε η μητέρα την πρώτη μέρα της εξαφάνισης στο διοικητή του νοσοκομείου, και μιλάμε για το Λαϊκό. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα λίγο το προφίλ αυτής της γυναίκας. Να σας το εξηγήσω, γιατί ακούτε διάφορα και λέτε εντάξει. Ναι, και ξέρεις πώς το ακούμε. Ο κόσμος λίγο τα μπερδεύει. Σκάει το κύκλωμα. Και θα το κάνουμε. Δεν θα πω το όνομά της, σας το λέω, γιατί η γυναίκα ακόμα ένα ένταλμα έχει. Δεν ξέρω καν αν έχει δίωξη. Προφανώς η δίωξη θα έρθει τώρα με την ανακρίτρια. Έτσι, λοιπόν. Και δεν επιτρέπεται να πούμε είναι ασαφής η συμμετοχή της. Το είδος της συμμετοχής της, η τυχόν συμμετοχή της, θα πω εγώ, έτσι, στο κύκλωμα, γιατί θέλω να είμαι προσεκτική αυτό. Η μόνη ένδειξη σοβαρή για τη συμμετοχή της, για εμάς, είναι η εξαφάνισή της. Έτσι. Πάμε λοιπόν, πάμε άλλη μία, Γιάννα μου, βοήθησε μας λίγο, γιατί έχουν περάσει λοιπόν, και κάποιες μέρες. Η γυναίκα αυτή είναι 44 χρονών. Καταρχήν, σας δώσω το προφίλ της. Είναι 44 χρονών, σύμφωνα με μια δήλωση που μου έχει κάνει ο διοικητής του Λαϊκού, είναι παιδί του Λαϊκού. Δουλεύει 10 χρόνια εκεί και δουλεύει στα εξωτερικά ιατρία συγκεκριμένα, όπου δίνουν υπηρεσίες, περιθάλπτουν τους ανθρώπους που είναι καρκινοπαθείς, και μάλιστα στην οδό Σεβαστοπόλεως, σας λέω και το χώρο που δούλευε. Ογκολόγος δούλευε, είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι ειδική παθολόγος, σχετίζεται πράγματι με την καθηγήτρια την ογκολόγο. Η γυναίκα αυτή ήταν υπότροφος του Καποδιστριακού και δούλευε μαζί με καθηγητές, δηλαδή, του Καποδιστριακού στο Λαϊκό. Είναι παιδί του Λαϊκού και είχε κάνει και την ειδικότητά της, να καταλάβετε. Την ειδικότητά της την έχει κάνει στο Λαϊκό. Λοιπόν, τώρα, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, τη βδομάδα που ξέσπασε και γίνανε οι πρώτες συλλήψεις και γίνανε οι προσαγωγές και γίνανε οι προφυλακίσεις, η γυναίκα αυτή πήγαινε κανονικά στη δουλειά της. Έτσι. Πήγαινε κανονικά στη δουλειά της. Όμως, λόγω του σκανδάλου, ο διοικητής έδωσε εντολή στους συναδέλφους της με τους οποίους συνεργαζόταν να ελέγξουν όλες τις συνταγές, μήπως υπάρχουν και άλλες πλαστές. Και ο του θαύματος αποκαλύφθηκε, έχω εδώ και μια αναφορά της άλλης ογκολόγου, της καθηγήτριας, που ήταν συνεργάτης της γιατρού που εξαφανίστηκε, ή φερόταν εξαφανισμένη τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω λοιπόν μια αναφορά που βρήκε πράγματι με την πρώτη έρευνα 44 πλαστές συνταγογραφήσεις. Είτε δεν υπήρχαν ακόμα. Ναι. Μετά το κύκλωμα τώρα, κύκλωμα. Έτσι. Λοιπόν, είτε δεν υπήρχαν ασθενείς, είτε δίνανε βιβλιάρια και δίνανε άλλα φάρμακα από αυτά που έπρεπε να παίρνουν οι ασθενείς. Τέλο πάντων, με διάφορους τρόπους. Ξέρουμε ποιο επιπλέον... διάστημα ήταν αυτές οι 44 συνταγογραφήσεις. Ναι, ξέρουμε. Τελευταία χρονιά, παιδιά. Τελευταία χρονιά. Σε 6 μήνες, θα σου πω και το χειρότερο. Ένας άλλος καθηγητής εκεί, ο οποίος επίσης συνταγογραφούσε και ήταν άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, ανακάλυψε πάνω από 100 πλαστές συνταγές. Για 6 μήνες μιλάμε του 17, παιδιά. Γιατί κάθε μέρα περνάνε πάρα πολλοί ασθενείς από αυτά τα ιατρία, αυτή τα εξωτερικά. Ιστορία, Γιάννα, είναι πολύ σοκαριστική, και το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έσκασε το θέμα. Και καταλαβαίνοντας ότι γι' αυτό λειτουργούσε το κύκλωμα σε βάθος χρόνου, ότι είναι πολύ ανατριχιαστικό κανείς να σκεφτεί ότι πήγε ο ίδιος ή κάποιον δικό του άνθρωπο για να γίνει καλά, και τελικά μπορεί ποτέ να μην πήρε το φάρμακο ή τη σωστή δόση. Εντάξει, για να γίνει καλά. Αυτό που ερευνάτε. Εκείνη, βέβαια, λοιπόν, με προσοχή, γιατί όλοι αυτοί για να το άνθρωποι, θυμίσουμε λίγο, το λέω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι με τις έννοιες να το θυμούνται. Μαθαίνουμε παράλληλα, το ρεπορτάζ Κατερίνας Ακριβοπούλου στη Νέα Σελίδα το έμαθε ο πολύς ο κόσμος. Ναι, και εμείς τα παραπολιτικά το γράψαμε. Ότι η γιατρός του Λαϊκού εξαφανίζεται. Και εκεί το μυαλό, όταν της είπα, λοιπόν, που δεν γνωρίζουμε ναι, την ιστορία, γι' αυτό το ιστορία, λέω, πάει σε δύο πράγματα. Είναι μια γιατρός η οποία έχει αποκαλύψει ονόματα και πράγματα και γι' αυτό εξαφανίζεται, γιατί φοβάται για τη ζωή της. Είναι μια γιατρός η οποία εμπλέκεται με τον άλλο τρόπο σε αυτή την ιστορία.
και το σκάει για να μην την πιάσουν. Αυτό εκεί λοιπόν, δεν πάει. Κοίταξε, όταν γίνεται η αποκάλυψη τώρα των πλαστών συνταγογραφίσεων, που είναι πάνω από 200 τώρα πια, γιατί συνεχώς αυξάνονται τα ευρήματα, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν γίνεται λοιπόν αυτή η αποκάλυψη, η συγκεκριμένη δεν πάει στη δουλειά της. Μια Τετάρτη ήταν μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες, δεν πάει στη δουλειά της. Και μετά από λίγο η μητέρα της δηλώνει την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου, γιατί το σπίτι της είναι στο Παγκράτη. Το λέω να, επειδή ναι, πια ναι, είναι. Ναι. Το ξέρουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, εκεί όπου συνελήφθηκε όλα, πρέπει να σας πω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, παράλληλα η μητέρα της πηγαίνει στο διοικητή και του δίνει, σας λέω, τις σφραγίδες και τα βιβλιάρια ασθενών, τα οποία φαίνεται ότι είχαν προβλήματα στις συνταγογραφήσεις. Δηλαδή δεν πήγε τυχαία τις σφραγίδες και τα βιβλιάρια. Η συγκεκριμένη η μητέρα, όταν της μίλησα εγώ, είναι αλήθεια ότι κατάλαβα ότι είχε μία επαφή με το παιδί της. Ναι. Είναι η μητέρα της, βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κιόλας, γιατί το έχουμε αυτό το απόσπασμα από την εκπομπή σου. Να ακούσουμε τι. Να ακούσετε και θα σας πω το συμπέρασμά μας από αυτό. Πάμε. Το λόγιο της είχαν δώσει τις σφραγίδες τους και τους έδιναν τους ασθενείς να γράφει η κόρη μου τα φάρμακα. Η κόρη μου στο λαϊκό νοσοκομείο δεν είχε καμία αυτή. Δούλευε στο παράρτημα ως επιστημονικός συνεργάτης των αγκολόγων. Με δική τους ευθύνη τους δώσαν τις σφραγίδες και τους δίνανε και τους φακέλους των ασθενών. Η κόρη μου δεν είχε κανέναν προσωπικό ασθενή. Να πούμε τώρα, εγώ κατάλαβα ότι είχε μια επαφή με το παιδί της, γιατί ξέρετε, όταν χάνεις το παιδί σου, το πρώτο που λες σε ένα δημοσιογράφο που σε παίρνει τηλέφωνο είναι «Θέλω το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου, τι έχετε μάθει». Έχεις μια αγωνία. Σωστά. Τώρα, όταν μπαίνεις στην ουσία της υπόθεσης που λέει «Η κόρη μου δεν είχε ασθενείς» και ισχύει αυτό. Πράγματι δεν έπρεπε να έχεις σφραγίδες συγκεκριμένη. Είναι αλλά οι γιατροί έχουν πει ότι δίναν τις σφραγίδες διότι είχαν φόρτο εργασίας. Και γίνεται αυτό, παιδιά, πρακτικά. Εγώ άλλων γιατρών, δηλαδή, με άλλων γιατρών της φραγίδες. Με αυτούς που συνεργαζόταν. Με τους συνεργάτες. Η ίδια δεν μπορούσε. Δεν μπορεί να γράψει ως ειδική παθολόγος. Ως ειδική παθολόγος. Γράφει και οπότε... Όχι μόνο, και λόγω της, και... του βαθμού της. Του... Ο καθηγητής γράφει και συνταγογραφεί. Και ειδικότητα. Λοιπόν, τώρα, σήμερα οδηγείται στην ανακρίτρια συγκεκριμένη, έτσι. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθότητας, δεν το συζητώ. Η φυγή της βέβαια είναι ύποπτη, έτσι είναι. Έχει δοθεί μια εξήγηση. Η ίδια, εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ, γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ γύρω από αυτό, επικαλείται ότι την απειλούσαν και ότι προσπάθησε να κρυφτεί. Γιατί ένιωθε κίνδυνο, ότι την απειλούσε το κύκλωμα. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα πει στην ανακρίτρια. Θα δούμε τι θα πει στην ανακρίτρια. Ναι. Εντάξει, μπορεί να πει ότι δεν είχε γνώση και ότι μετά την αποκάλυψη. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει. Δηλαδή την απειλούσε. Μια εβδομάδα, ναι, μια χαρά πήγαινε στη δουλειά της, γίνανε συλλήψεις του κυκλώματος και μετά είπε ότι την απειλούσε το κύκλωμα. Άρα έχουμε πολλά κεφάλια κυκλώματος απ' έξω. Ενδεχομένως και μεγάλα. Έχω να πω τώρα κάτι από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει όλοι. Έχω δει και εσάς εδώ, έχετε κάνει, η ΕΡΤ έχει κάνει καλό ρεπορτάζ για τα αντικαρκινικά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Είναι αδύνατον να γινόταν όλο αυτό το πάρτι με τα 25 εκατομμύρια, ναι, καταρχήν και να ήταν μόνο το λαϊκό. Αυτό αποκλείεται. Δεν έχει το λαϊκό τέτοιο τζίρο, να το πω έτσι. Είναι λέει, μόνο το 10% αυτού του τζίρου από το λαϊκό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμπλέκονται και άλλα νοσοκομεία. Ένα. Δεύτερον. Και διοικητές που βγάλαμε έλεγαν με μια επιφύλαξη. Και όλοι ελέγχουν οι άνθρωποι, βεβαίω. Δεν το συζητάμε. Είναι μια βόμβα, παιδιά, που έχει σκάσει όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια τώρα. Μην τρελαθούμε. Και σε κλινικές. Όλο αυτό. Και σε κλινικές και σε φαρμακεία κάποια. Και σε φαρμακεία, έτσι. Και σε φαρμακεία κάποια. Λοιπόν, τώρα, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, βέβαια. Τώρα. Είναι αδύνατο λοιπόν να είναι μόνο αυτή που βλέπουμε. Υπάρχει εγκέφαλος, παιδιά. Εγώ έτσι όπως είδα τη δικογραφία, μιλάμε τώρα για εταιρείες που εμπλέκονται στην Ελβετία, στη Μεγάλη Βρετανία γιατροί μιλάνε με τον, αυτό, τον Αιγύπτιο. Μιλάμε Κύπρος, εντάξει, και εκεί υπάρχει ένα παρακλάδι. Γαλλία πηγαίνουν τα φάρμακα. Δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες που καταγράφονται σε εμάς. Δηλαδή υπάρχουν συνομιλίες του Αιγύπτιου που εμπλέκουν πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, αυτό το κύκλωμα είναι πανευρωπαϊκό, το λιγότερο, μην πω διεθνές, γιατί είναι και η Αίγυπτος από κάτω, η οποία και αυτή εμπλέκεται με κάτι εταιρείες. Έχει λογαριασμούς επίσης στην Ελβετία πάρα πολλούς και υπάρχει και μία συγκυρία, θα την πω έτσι πολύ προσεκτικά, ναι, ότι όλα τα αντικαρκινικά είναι της Νοβάρτης. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί και να δουν εάν υπάρχει σχέση με την άλλη μεγάλη υπόθεση. Εννοείς ότι όλα αυτά τα σκευάσματα... Όλα όσα κυκλοφόρησαν το 99%
ήταν της Νοβάρτης. Λοιπόν, αυτό πρέπει να διερευνηθεί, το έχω πει. Και να πρέπει να το διερευνήσουν και οι. Εγώ έχω ρωτήσει και το δικηγόρο εμπλεκόμενο μάλιστα. Για να κάνω τον δικηγόρο διαβόλου, εγώ μήπως είναι τα καλύτερα που κυκλοφορούν ουσιαστικά. Δεν ξέρω. Τα καλύτερα, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και γιατρό. Αλλά γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα σκεύασμα άλλη εταιρεία. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Σε ποσοστό, για να μην είμαι τελείως απόλυτη, 99%. Επιπλέον υπάρχει Ελβετία. Δεν κάνω τώρα τον detective, ούτε όχι, κάνω όχι, θεωρίες. Όχι, είναι αλλά είμαστε δημοσιογράφοι. Θα παλεύουμε να το επεξεργαστούμε στα λίγα δευτερόλεπτα που μεράζεσαι. Ρώτησα και τους δικηγόρους, των κατηγορουμένων μάλιστα. Και αυτοί το εντόπισαν. Και βεβαίως πρέπει να γίνει και μεγάλη έρευνα. Σας θυμίζω ότι όλο αυτό βρέθηκε από τη Γερμανία. Υπήρξε μια ειδοποίηση στον ΕΟΦ. Είναι αλήθεια ότι οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν, ούτε διέρευσε όλη αυτή η πληροφορία. Τι θυμάστε πάντα στο παρελθόν. Το Υπουργείο αντέδρασε καλά, γιατί έβαλε σε διαθεσιμότητα όλους αυτούς και πίεσε και τους διοικητές να ψάξουν και περαιτέρω. Δεν αντέδρασε ενοχικά δηλαδή το Υπουργείο να καλύψουμε όλο αυτό. Εντάξει, αντέδρασε επί της ουσίας. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό πρέπει να το ψάξουν. Τι υπάρχει δηλαδή πιθανότητα σύνδεσης των δύο σκανδάλων. Δεν ξέρω. Το ένα αφορά γιατί φάρμακο το ένα και... Το ένα σκάνδαλο αφορά στις τιμές των φαρμάκων και στην προώθησή τους στις αγορές και το άλλο έχει να κάνει με προώθηση φαρμάκων στη μαύρη αγορά. Δηλαδή παίρνεις, δεν τα δίνεις στον ασθενή. Δηλαδή είναι εντελώς άλλη η ποιότητα του εγκλήματος, ας το πω έτσι. Όχι, δεν είναι άλλη. Γιατί όλα έχουν σχέση με τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Με τα χρήματα και με μία μαύρη αγορά. Έχουν σχέση όλα. Κατάλαβες. Και πλέον υπάρχει και κάτι άλλο. Παιδιά, είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η ιστορία που λέμε στη χώρα μας. Ας πάρουμε τη χώρα μας. Δεν σας λέω τώρα για τις άλλες χώρες που είναι πίσω οργανωμένες. Χωρίς να υπάρχει ένας μαέστρος από πάνω, ο οποίος να έχει σχέση με το χώρο της υγείας. Θα το πω λάι τώρα. Να έχει σχέση με το χώρο. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιο εμπόριο χωρίς να υπάρχει μαέστρος ο οποίος να είναι μέσα στο χώρο. Είναι δυνατόν. Δηλαδή ο Αιγύπτιος, πώς μπει, αυτή η Ραντοπούλου. Το λέω γιατί το ονομάζει, διότι έχουν βγει. Ναι, υπάρχει, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτή η Ραντοπούλου, γυναίκα αυτή, η οποία πριν από μία 20ετία είχε την ίδια εμπλοκή. Σας το λέω τώρα, σας το λέω πρώτη φορά το λέω αυτό. Είχε την ίδια εμπλοκή. Είχε εμπλακεί, γιατί τη αφαιρέσαν την άδεια. Μου κάνει εντύπωση που δεν τη ρώτησε και ένα κρίτρια μεταξύ μας. Γιατί εγώ όλους κρίνω. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Yeah. Λοιπόν, γιατί τη αφαιρέθηκε η άδεια της κυρίας Ραντοπούλου πριν από 20 χρόνια. Μήπως είχε εμπλακεί σε ένα παρόμοιο εμπόριο που είχε σχέση με τον Άγιο Σάββα. Πάλι αντικακλινικών φαρμάκων. Μάλιστα. Άγιο Σάββα ειδικά. Ναι, κάτσε, μπορεί να είναι και άλλα φαρμάκα. Δεν είναι μάλιστα, με τον Άγιο Σάββα και έγινε και δίκη. Και είχε πάει και μάρτυρα θεσμικό παράγοντα από το χώρο του φαρμάκου. Μπορεί να μα το επιβεβαιώσει. Και τις αφαιρέσαν την άδεια. Και κανείς δεν το λέει, κανείς δεν ρωτάει, κανείς δεν... Υπάρχει μια σιωπή. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει τέτοιο σκάνδαλο, τέτοιο κύκλωμα να υπάρχει, χωρίς να υπάρχει, σας λέω, ισχυρός παράγοντας που το κάλυπτε. Άρα δηλαδή μάθαμε έτσι. Δύο πράγματα σήμερα τώρα εδώ πέρα, έτσι, ότι όλα τα φάρμακα είναι της Νοβάρτης. Σχεδόν το 99% είναι της Νοβάρτης. Αφήνω μία... Ναι, ωραία, αφήνει okay. Για να 99% της Νοβάρτης. Φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει και παράνομη κυκλοφορία και άλλων φαρμάκων, οι αρχές, να σας το πω και αυτό. Δηλαδή? Φαρμάκων για το AIDS, για την αντιμετώπιση του AIDS. Το έχουμε. Ότι το κύκλωμα αυτό έχει εντοπίσει. Ναι, ναι. Οι έρευνες συνεχίζονται. Έτσι. Δεν έχουν τελειώσει. Αναβολικά. Είναι αυτή. Φαίνεται ότι πράγματι υπήρξε συγκεκριμένος φαρμακέμπορος, ο οποίος ήταν το κέντρο, ας πούμε, αυτού του κυκλώματος, τουλάχιστον στην Αττική. Mm-hmm. Είναι μόνο η Αττική εντωμεταξύ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιάννα, πριν... Κλείνοντας αυτό τον κύκλο, να πάμε εκεί από που ξεκινήσαμε. Δεν είπα το δεύτερο που μάθαμε, Κώστα. Να. Ότι η μία εμπλεκόμενη, η Ραντοπούλου, που έχουμε πει το όνομά της, είχε εμπλακεί και παλιότερα. Είχε εμπλακεί και παλαιότερα, πριν από 20 χρόνια, σε σκάνδαλο πάλι αντίστοιχο εμπορίας αντικαρκυνικών φαρμάκων στη μαύρη αγορά. Και τη είχε φέρει άδεια. Το πολύ ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ Γιάννα Παπαδάκου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρέπει να κάτσουμε μετά να το σκεφτούμε. Γι' αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε. Υπάρχει φάκελό τη στο Φαρμακευτικό Σύλλογο, του οποίου δεν ήταν πλέον μέλος. Λοιπόν, να βγουν να τα πούνε και να τα ζητήσουν και ανακριτές. Το πρώτο ερώτημα που σου βάλαμε είναι αν αυτή η γυναίκα του λαϊκού, η γιατρός, εντοπίστηκε στο σπίτι τη. Μα είπε ένα όχι, ένα πρώτο όχι. Εγώ ξέρω ότι δεν ήταν σπίτι τη τις προηγούμενες μέρες. Πράγματι συνελήφθη σπίτι τη.
Αυτό ισχύει. Εγώ ρώτησα αν εξαφανίστηκε. Μου λέει ότι δεν εξαφανίστηκε. Λοιπόν, ακούστε, δεν ξέρω. Είχε εξαφανιστεί, βέβαια. Δεν ήταν σπίτι. Ναι, μπορεί να ήταν σε ένα άλλο κατάλημα που έχουν στη Βαρυμπόμ και λοιπά. Τώρα εμεί δεν γάμουμε. Είχαν εξαφανιστεί ο ζευγάρι όμω και με το σύζυγο. Εντάξει, ο σύζυγο άνθρωπο δεν εμπλέκεται. Είναι συναδελφό μα. Δεν εμπλέκεται σε τίποτα. Συμπαρίστατο προφανώ. Για ένα κάτι τελευταίο, επειδή είναι μέσα στην επικαιρότητα σήμερα. Δόθηκε άσυλο από το Συμβούλιο τη Επικρατεία και στον έναν. Ναι, στον οδηγό του ελικοπτέρου. Είχαμε απόφαση για την αίτηση ακύρωσης, ναι. Όχι απλώς για την αίτηση αναστολής που ξέρουμε ότι. Είχε καταθέσει ο Μουζάλας. Είχε καταθέσει ο κ. Μουζάλας, όταν ήταν υπουργός βέβαια, ως υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό ανοίγει το δρόμο και για τους άλλους 7. Έτσι, για όλους δηλαδή. Τώρα, ως τα τέλη, παιδιά Μαΐου, θα αφαιθούν όλοι ελεύθεροι. Αυτό έχω να πω. Πέραν των διαδικασιών και οι 8, διότι για άλλους συμπληρώνεται το 18μηνο, άλλοι τους έχει δοθεί άσυλο με αίτηση ακύρωσης κιόλας, όπως είναι ο ένας, αυτός ο συγκυβερνήτης. Άλλοι τους έχει δοθεί, έχει παγώσει διαδικασία για το άσυλο λόγω αιτήσεων αναστολών που είχαν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, ως τα τέλη Μαΐου και οι 8 θα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ξέρω ότι αυτή την ώρα κρατούνται σε κρατικό κατάστημα. Στην Αττική, δεν θα πω. Δεν χρειάζεται να πω. Όχι, διότι βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνο να γίνει αυτό που βγαίνει στην Κροατία. Το άσυλο σε εξέλιξη σημαίνει ότι θα μπορέσουν να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και αν το επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Αυτός θα πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα πάρα αυτά. Έτσι, αυτός που του δόθηκε τώρα αυτή τη στιγμή. Φύγει αύριο. Που τελείωσε. Μπορεί να φύγει αύριο. Εικάζω όμως από τους δικηγόρους που μαθαίνω που τους κουράρουν, νομικά εννοώ. Λοιπόν, εικάζω ότι θα έχουν μια κοινή έτσι, πορεία οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, θα περιμένει να, φύγουν όλοι, να πάρουν όλοι το άσυλο για να πάρουν όλοι μαζί τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ξέρω ότι έχει γίνει διερεύνηση να πάνε σε χώρα ευρωπαϊκή. Που πράγματι θα τους δεχτεί. Σε ποια χώρα? Στη Γερμανία. Γερμανία. Λοιπόν, που πράγματι δεν, εκεί δίνεται άσυλο. Έτσι, είναι ένα άμεσα. Θέμα που απασχολεί την Ελλάδα, γιατί είναι ένα πονοκέφαλο για τις σχέσεις Ελλάδα-Τουρκία. Μπορεί να είναι μουντή η εικόνα. Ευχαριστούμε, Γιάννα. Μπορεί να είναι μουντή η εικόνα και είναι εξαιρετική.